Με αφορμή λοιπόν την επικαιρότητα, την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία, στην οικογένεια και στην εκπαιδευτική κοινότητα, αποφάσισαν η σχολική σύμβουλη, ο σχολικός σύμβουλος της περιφέρειάς μας, ο κ. Οδυσσέας Βρέντζος, ο σχολικός σύμβουλος των Αγγλικών, η κυρία Ελένη Πουλά, και ο σχολικός σύμβουλος των καθηγητών φυσικής αγωγής, ο κ. Θανάσης Κατσαγόλης, σε συνεργασία με το Δήμο, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευτικής Ομίσων και με την Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, να διοργανώσει αυτή την ημερίδα, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να πάρουν κάποιες απαντήσεις, να θέσουν τους προβληματισμούς τους για το τόσο επίκαιρο θέμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, που αφορά την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της. Υπήρξαν εισηγήσεις από τον καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, τον καθηγητή Κοινωνιολογίας, τον κύριο Γιώργο Νικολακάκη, και από την εκπαιδευτική ψυχολόγο, την κυρία Ελένη Λιβανίου, εισηγήσεις μεστές, οι οποίες πραγματικά έθεσαν όλους τους προβληματισμούς και δόθηκαν αρκετές απαντήσεις όσα ταλανίζουν με αφορμή την οικονομική κρίση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η παρουσία των εκπαιδευτικών ήταν σύσσωμη. Πραγματικά οι εκπαιδευτικοί προβληματίστηκαν, έθεσαν τα ερωτήματά τους και έλαβαν απαντήσεις και δόθηκε και μία ελπίδα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση. Έχουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτή την ημερίδα? Το συμπέρασμα είναι ότι πραγματικά μπορούν να υπάρξουν λύσεις εάν το θελήσουμε εμείς, εάν ο καθένας αναλάβει την προσωπική του ευθύνη και την μεταθέσει σε συλλογική, και εάν πραγματικά κάνουμε έτσι μία αυτοκριτική, μπορούμε πραγματικά να έχουμε ελπίδα την οποία θα τη μεταλαμβάνουμε και στα παιδιά μας. Ωραία, και ένα τελευταίο ερώτημα. Στα σχολεία ενδέχεται, γίνεται ανάλογη ενημέρωση στους μαθητές? Βέβαια, όχι όπως γίνεται σε μία ημερίδα, αλλά οι δάσκαλοι, ο κάθε δάσκαλος της τάξης μπορεί να δώσει απαντήσεις στους μαθητές, στο επίπεδο φυσικά που μπορούν να τους προσλάβουν, και να τους μεταλαμβαδεύσει την ελπίδα.